πρόεδρο των Φυσικοπανελλήνιας Ένωσης Φυσικοθεραπευτών, τον κύριο Λιμπερίδη. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα σήμερα. Εγώ θα ξεκινήσω, θα χαιρετήσω και όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των ασθενών. Θα ξεκινήσω με την πρόληψη. Είμαστε εδώ 3,5 ώρες, το λέω πάντα στη Βουλή όταν έρχομαι. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει τουλάχιστον ένα διάλειμμα για τα μυοσκελετικά μας προβλήματα. Θα έπρεπε να αποσυμφορήσουμε σπονδυλική στήλη και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι περισσότεροι από εδώ προφανώς έχουν τώρα πρόβλημα ή στη μέση ή στον αυχένα. Ή και στα δυο. Λοιπόν, όπως αποδείχτηκε και σήμερα, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είστε εσείς εδώ, πρόεδρε, για να μας βοηθάτε. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση για την πορεία της εξέλιξης των χρόνιων νοσημάτων. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι σημαντικότερη είναι η πρόληψη εκδήλωσης των χρόνιων νοσημάτων που επιτυγχάνεται μέσω του γενικού τρόπου ζωής, της προώθησης, της σωματικής δραστηριότητας κτλ. Εγώ θέλω όμως να σταθώ στο σημείο και να τονίσω τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των ασθενών με χρόνια νοσήματα και θα πω τι ακριβώς εννοώ. Μετά τη διάγνωση της νόσου θα πρέπει οι επαγγελματίες υγείας, όπως είμαστε εμείς οι φυσικοθεραπευτές, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, να καταρτήσουν ειδικά εφαρμοσμένα προγράμματα αύξησης της σωματικής δραστηριότητας και της κίνησης, παραδείγματος χάρη με θεραπευτική άσκηση, βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, και αυτό γίνεται όχι μόνο για τις μυοσκελετικές παθήσεις και τις ρευματοπάθειες, αλλά να γίνεται και να είναι βασική προτεραιότητα για την παρέμβαση σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως αναφέρθηκε, σε διαβητικούς, σε καρδιοπαθείς, σε υπερτασικούς κτλ. Και όπως γνωρίζουμε, κάθε ευρώ που επενδύεται σε αυτό το σκέλος επιφέρει πολλαπλάσια εξοικονόμηση πόρων στα εθνικά συστήματα υγείας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τέτοιες ειδικές δράσεις να ενσωματωθούν στην παρεχόμενη φροντίδα, παραδείγματος χάρη σε δημόσιες δομές και όχι μόνο, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό παροχής του ΕΟΠΗ για να παρέχεται στις ειδικές αυτές κατηγορίες ασθενών, με αύξηση όμως της χρηματοδότησης της υγείας, και θα συμφωνήσω με την προηγούμενη ομιλήτρια που ξέρουμε ότι εδώ και 2-3 χρόνια εφαρμόστηκαν ειδικές πολιτικές της κλήρησης κατά πλάκας όσον αφορά την παροχή φυσικοθεραπείας, και αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί. Να τονίσω όμως, επειδή υπάρχει και ένα επίκαιρο θέμα του clawback, αυτό πρέπει να γίνεται, συμφωνώ με τον κύριο Ξανθό, με αύξηση της χρηματοδότησης της υγείας και όχι στην πλάτη των παρόχων όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.